αυτό το οποίο μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι έζησε στο όνειρο, το οποίο κράτησε δυστυχώς 3 μόνο χρόνια. Πώς γίνεται να συνεχίζεις να ζεις εδώ? Τι είναι αυτό που μπορεί να σε κρατήσει σε αυτή την πόλη? Το μοναδικό πράγμα, φαντάζομαι, που σε κράταγε ήταν ο Αντώνης. Γι' αυτό αν ήρθες, ήταν όλη σου η ζωή. Τώρα με κρατούν οι όμορφες αναμνήσεις εδώ. Αυτή η πόλη με μαγεύει και νιώθω ότι τότε που πήρα την απόφαση ήταν μια απόφαση ζωής. Γύρισα σελίδα στη ζωή μου και δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Θέλω να κάνω κάτι καινούριο. Θέλω να ζήσω όπως ονειρεύτηκα, έστω τώρα και χωρίς εκείνον, με το γιο μας. Μήπως είναι και το ότι επειδή έζησες εκείνο το όνειρο, αρνείσαι να βγεις? Μπορεί. Έξω από αυτό. Μπορεί. Μένεις εδώ γιατί? Μπορεί να θέλω να παρατείνω λίγο αυτή την κατάσταση. Δεν έχω πάρει ακόμα την απόφαση να αλλάξω εντελώς σελίδα. Ότι αυτό τελείωσε και πάει. Ήταν τόσο πολύ έντονο. Ναι. Για που το βάλες καρδιά μου, μ' ανοίχτα πάντα. Θες να μου πεις πώς ήταν η περίοδος που το όνειρο φάνηκε ότι σταματά? Απελπισία. Πού βρήκες δύναμη? Δεν ξέρω. Και τώρα όταν κοιτάζω πίσω αναρωτιέμαι. Μου είχε πει μια φίλη μου όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η περιπέτεια ότι ο Θεός μας δίνει πολύ μεγάλο πόνο, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και πολύ μεγάλο κουράγιο για να τον αντέξουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Ήταν και λίγο μικρός που σε κράτησε. Όταν γεννάμε, γινόμαστε λίγο πιο δυνατές. Ναι. Εκείνη την εποχή δεν τον σκεφτόμουν και νιώθω τύψη γι' αυτό. Το πιστεύεις? Πιστεύω. Τον είχα αφήσει τελείως στην άκρη στη ζωή μου. Και νιώθω τύψη γι' αυτό. Υπήρχε ένα διάστημα που έλεγα ότι δεν το αγαπάω αρκετά το παιδί μου. Αλλά, εντάξει. Πόσο κράτησε, κόλασε? 2,5 χρόνια. Ήτανε παρατεταμένη περίοδος. Μαλώνεις άνοιξη, πολλοκοίταζω πίσω. Μια θύμηση με φώναξε, μια θύμηση και στα παλιά γυρίζω. Μια θύμηση. Όταν τελείωσαν όλα αυτά, ο Αντώνης έφυγε και δεν θέλω να μείνω άλλο σε αυτό, γιατί προχωράς παρακάτω. Μετά είσαι ξαφνικά μόνη με ένα παιδί. Πώς στέκεσαι στα πόδια? Σε ένα ξένο μέρος που φαντάζομαι ότι και για να κάνεις το πλούστερο... Είναι Γολγοθάς. Είναι Γολγοθάς. Και το πλούστερο είναι Γολγοθάς. Ειδικά σε ένα μέρος σαν κι αυτό. Ναι. Βρήκα πολύ καλούς φίλους εδώ. Και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Με στήριξαν πάρα πολύ. Και σκέφτηκα ότι ο Χάρης έχει πια μόνο εμένα και πρέπει να είμαι πολύ δυνατή, γιατί αν χαθώ κι εγώ ή αν δεν τον στηρίξω τώρα, θα χαθεί. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για το μέλλον του, για το παρόν του πρώτα απ' όλα, για το μέλλον του. Την πρώτη μέρα που το πήρα από το χεράκι για να έρθουμε στο καινούριο σπίτι, σκεφτόμουν τώρα αυτό έχει εμένα και κανέναν άλλον και με εμπιστεύεται, πιστεύοντας ότι εγώ τον οδηγώ εκεί που πρέπει. Είναι η αλήθεια αυτή? Τον οδηγώ εκεί που πρέπει? Πού τον πάω? Δεν ξέρω. Ελπίζω, ακολουθώ το ενστικτό μου, με βάση τις αρχές με τις οποίες μεγάλωσα από την οικογένειά μου, με βάση το χαρακτήρα που έχω, πιστεύω να μην κάνω λάθος. Πιστεύω να τον μεγαλώνω σωστά. Πάνω απ' όλα με την αγάπη μου. Και δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάπως έτσι μεγαλώνουμε όλοι τα παιδιά μας. Απλώς εγώ έχω διπλό βάρος. Γιατί είμαι μόνη μου. Θέλω να έχει
αναμνήσεις, να έχει προσλαμβάνουσες από αυτή τη χώρα, για να μπορεί να καταλάβει και τον πατέρα του αργότερα, να έχει αναμνήσεις, αν θες, και από την ζωή του εδώ, να ξέρει πού μεγάλωσε ο πατέρας του, να ξέρει από πού κατάγεται. Δύο μέρες μόνο να σε κρατάω αγκαλιά, δύο μέρες μόνο. Γενικά, είμαι άνθρωπος που κολλάει στο παρελθόν. Μου αρέσουν τα παλιά πράγματα, που λένε μια ιστορία. Κάθε τι καινούριο πιστεύω ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά του μέχρι που να καταξιωθεί. Αν τώρα αυτό το μεταφέρεις στο συναισθηματικό κόσμο, μου αρέσει να ζω με τις αναμνήσεις μου. Μου αρέσει να ζω σε κάτι που ήταν πάρα πολύ, με κάτι που ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δεν θέλω να φύγω από αυτή την ανάμνηση, δεν θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή. Τη συγκεκριμένη, έτσι όπως την είχα φτιάξει στο μυαλό μου. Να σου πω ότι τώρα κάνω πράγματα που είχαμε ονειρευτεί να κάνουμε μαζί. Εκείνος είχε δει πρώτος αυτό το σπίτι. Και ήθελα να ζήσουμε σε αυτό το σπίτι. Έλα λίγο, μόνο για λίγο. Ζω και ξανά ζω.